Νίκος Νίκος. Είσαι ο πρόεδρος του 15 μελούς του Λυκείου. Πρόεδρος, ναι, 15 μελούς. Και το Λύκειο δίνει δυναμικό παρόν σήμερα εδώ. Δίνουμε δυναμικό παρόν διότι μας αφορά μέσα το θέμα. Το κέντρο υγείας είναι δίπλα από το Λύκειο Σφυλίδας. Κάθε χρόνο έχουμε πολλά ατυχήματα. Και όταν λέω πολλά, δεν είναι μόνο στο Λύκειο, αλλά μας αφορά και τα ατυχήματα που γίνονται στο δρόμο. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία μας αφορούν. Θα δώσουμε μεγάλο αγώνα. Ειλικρινά στηρίζουμε και τα παιδιά με όποιο τρόπο μπορούμε από το πρώτο ΕΠΑΛ και με κάθε τρόπο θα κάνουμε το δικό μας αγώνα. Εσύ, το όνομά σου? Μαρία Στάικο. Είμαστε εδώ, πήραμε απουσίες για να αγωνιστούμε για αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά τα ατυχήματα είναι πολλά που συμβαίνουν. Είναι και για την ασφάλεια τη δικιά μας, αλλά και των καθηγητών που νιώθουν ασφάλεια. Η Λαμία είναι μακριά και για όλους τους παππούδες μας, τις οικογένειές μας. Κάποιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένα παιδί να πάθει κάτι στο σχολείο και να σωθεί πραγματικά επειδή το κέντρο υγείας είναι δίπλα, έχετε? Παιδιά που λιποθυμούν, διότι έχουν διάφορα προβλήματα. Καθηγήτρια πριν μία εβδομάδα που έπεσε κάτω και ήρθε αμέσως στο στενοφόρο. Δηλαδή πράγματα που ήταν άμεσα να γίνουν. Και υπάρχει και κοινωνική λειτουργός εδώ που παρακολουθεί τα παιδιά, έτσι? Φυσικά και πολλά παιδιά που ξέρω, εγώ γνωρίζω, έρχονται και μιλούν στην κοινωνική λειτουργό. Γιατί υπάρχουν διάφορα προβλήματα στις συνθήκες που ζούμε. Και η πρόληψη και η πρόνοια είναι πιο σημαντική για εσάς, φαντάζομαι. Εννοείται, εννοείται. Ζητάμε. Αυτό. Ευχαριστούμε.